Αυτές οι εικόνες με την τοποθέτηση χημικών τουαλετών στο λιμενοβραχιώνα μπροστά από εικαστικό έργο αφιερωμένο στην ειρήνη, το οποίο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο πρωτοβουλειών της προηγούμενης διοίκησης του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της πρώην Αντιπροέδρου Αγγέλα Σμυρνάκη. Κάποια μηνύματα, όπως ήταν αυτό το μήνυμα της ειρήνης, και μια σειρά άλλα μηνύματα που δώσαν τα παιδιά μέσα από τα γκράφιτι κτλ. Θεωρήσαμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία του Ηρακλείου. Βρεθήκαμε μπροστά σε αυτή την έκπληξη που πραγματικά δεν στέκει σε καμία λογική. Δεν είναι δυνατόν να πας να μου βάλεις δύο τουαλέτες. Το θεωρώ και χυδαίο. Έτσι. Το θεωρώ φοβερά χυδαίο όλο αυτό. Δύο τουαλέτες μπροστά σε ένα τέτοιο έργο. Για το εικαστικό αυτό έργο συνέβαλαν αφιλοκερδώς καταξιωμένοι καλλιτέχνες του Ηρακλείου, ενώ στόχος της προηγούμενης διοίκησης του οργανισμού ήταν η ενίσχυση των δεσμών της τέχνης με την κοινωνία. Με φόντο τις χημικές τουαλέτες μπροστά από το εικαστικό έργο, η Αγγέλα Σμυρνάκη κάνει λόγο για πλήγμα στον πολιτισμό. Και οι τρεις καλλιτέχνες που συμβάλανε σε αυτή την ιστορία, συμβάλανε τελείως αφιλοκερδώς. Εάν ο πολιτισμός δεν μπει μέσα στην καθημερινότητα και των φορέων, δεν έχουμε ελπίδες από αυτή την κοινωνία. Ειλικρινά δηλαδή για μένα ήταν πλήγμα, δεν είναι μόνο μπήκανε δύο τουαλέτες. Είναι πλήγμα στον πολιτισμό όταν δεν σέβεσαι. Όντως υπάρχει ανάγκη για τουαλέτες. Αλλά έχουμε 2,5 χιλιόμετρα. Πού βρήκες να μου το βάλεις μπροστά στο έργο. Έλεος. Τολμήσαμε με τη βοήθεια σημαντικών ανθρώπων να μιλήσουμε στο δημόσιο χώρο για πολιτισμό. Αυτά ίσως τρόμαξαν τους άριστους της σημερινής εξουσίας του οργανισμού Λιμένος και φρόντισαν να εξαφανίσουν με τον πιο χυδαίο τρόπο, ιδιαίτερα το τμήμα εκείνο που στέλνει το μήνυμα της ειρήνης, τοποθετώντας μπροστά από το έργο δύο τουαλέτες, σημειώνει μεταξύ άλλων η Αγγέλα Σμυρνάκη. Για μένα, πολιτισμός είναι η ζωή μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το αναδείξει η πόλη. Την ενόχλησή του εξέφρασε ο πρόεδρος του οργανισμού Λιμένος, Γιάννης Βαρδαβάς, ο οποίος έκανε λόγο για δικαιολόγητο θόρυβο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε η επίμαχη θέση για την τοποθέτηση των χημικών τουαλετών. Έχει γίνει πολύ θόρυβος, νομίζω αδικαιολόγητα, και νομίζω ότι δεν αξίζει τέτοια στίχης το έργο που έχουμε κάνει εκεί. Όμως κάπου έπρεπε να τοποθετηθούν. Όταν προέκυψε το θέμα αυτό που προέκυψε, επειδή είχαμε πάρα πολλές πιέσεις και διαμαρτυρίες τόσο από τους πολίτες του Ηρακλείου, τους περιπατητές κυρίως του Λιμενοβραχίωνα, όσο και από τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Πράγματι, φτιάξαμε τις τουαλέτες, ψάξαμε να βρούμε κατάλληλο σημείο. Πιο κατάλληλο από αυτό δεν μπορέσαμε να βρούμε. Προφανώς και είναι έργο τέχνης, προφανώς και εμείς δεν θέλαμε να μειώσουμε την αξία κανενός έργου, αλλά δεν μπορούσε να γίνει πουθενά αλλού.